του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 648 από το βιβλίο Ισαΐα του Προφήτου, κεφάλαιον λάμπτα ζήτα και εδάφιον 36. Σελίς 648, κεφάλαιον λάμπτα ζήτα, δηλαδή 38 κεφάλαιο, και εδάφιο 36, από τη σελίδα 648. Τότε εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν το στρατοπέδο των Συρίων 185.000, και όταν εξηγέρθησαν το πρωί, δούσαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθηκε, έφυγε και επέστρεψε σε Ναχερήμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας και κατόκισεν εν Νινεβή. Και ενώ προσεκίνη εν το οίκον Νισρόκ του Θεού αυτού, Αδραμέλεχ και Σαρασάρ η ή αυτού, επάταξαν αυτόν με μαχαίρα, αυτοί διέφυγον εις γην Αρμενίας, εβασίλευσε δε ανταυτού Εσαραδόν ο υιός αυτού. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον, και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης ο υιός του Αμός και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλει ζήσει. Τότε έστρεψε ο Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τείχον και προσευχήθη εις τον Κύριον και είπε, δέομαι Κύριε, ενθυμήθητη τώρα πώς περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου. Και έκλαψε ο Εζεκίας κλαθμόν μέγαν. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ισαΐαν λέγον, είπαγε και είπε προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσα την προσευχήν σου, είδον τα δάκρυάν σου, ιδού θέλω προσθέσεις τα σημέρα σου 15 έτη, και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλη ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας, και θέλω υπερασπιστεί την πόλη αυτήν. Και τούτο θέλει είστε εις το σημείον παρά Κυρίου, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο το οποίο ελάλησεν. Ιδού θέλω στρέψει ο πίσω 10 βαθμούς της σκιάν των βαθμών τους οποίους κατέβει εις το ηλιακόν ορολόγιον του Άχαζ, και στράφει ο ήλιος 10 βαθμούς δια των οποίων είχε κατέβει. 21 εδάφιο δεξιά στήλη. Διότι ο Ισαΐας είχε υπεί, ας λάβωσι παλάθην σήκον και ας βάλωσιν αυτήν ως έμπλαστρον επί το έλκος και θέλει ατρευθεί. Και ο Εζεκίας είχε πει, τι είναι το σημείο το οποίο εγώ θέλω αναβεί εις τον οίκον του Κυρίου. Κατ' εκείνον των καιρών Μεροδάχ Βαλαδάν, ο υιός του Βαλαδάν, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλε εν επιστολάς και δώρα προς τον Εζεκίαν, ακούσας ότι ηρώστησε και ανέλαβε. Και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας και έδειξε εις αυτούς τον οίκον των πολυτίμων προγμάτων αυτού, των άργυρων και των χρυσών και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και πάσαν την οπλοθήκην αυτού και πάνω ότι ευρίσκεται εν της θησαυρής αυτού, δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού, δε υποπάσαν την εξουσίαν αυτού, το οποίον ο Εζεκίας δεν έδειξε εις αυτούς. Τότε ήλθεν ο Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκίαν και είπε προς αυτόν, τι λέγουσιν ούτοι οι άνθρωποι και πόθεν ήλθον προς ε? Και ο Εζεκίας είπεν, από γης μακράς έρχονται προς εμέ από Βαβυλώνος. Ο δε είπε, τι είδον εν το οίκο σου? Και απεκρίθη ο Εζεκίας, είδον πάνω ότι είναι εν το οίκο μου. Δεν είναι ουδέν εν της θησαυρής μου, το οποίον δεν έδειξα εις αυτούς. Τότε είπεν ο Ισαΐας προς τον Εζεκίαν, άκουσον το λόγον του Κυρίου των δυνάμεων. Ιδού έρχονται οι μέρε καθάς πάνω ότι είναι εν το οίκο σου και ότι οι πατέρες σου εναποταμίευσαν μέχρι τη ημέρα ταύτης θέλει μετακομιστεί στη Βαβυλώνα. Δεν θέλει μείνει ουδέν, λέγει Κύριος. Και εκ των ιών σου ή την εσθέλου συνεξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει θέλου συλλάβει και θέλου γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος. Τότε είπε ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν, καλός ο λόγος του Κυρίου τον οποίον ελάλησας. Είπεν έτι, διότι θέλει είστε ειρήνη και ασφάλεια εν τες ημέρες μου. Αμήν. Εζεκίας, βασιλιάς του Ισραήλ από 25 ετών, γιος του Άχαζ, του ανθρώπου που έπραξε πονηρά σφόδρα
εναντίον του Κυρίου, με αποτέλεσμα να πλανήσει το λαό Ισραήλ και να τον οδηγήσει σε πλήρη και τέλεια ειδωλολατρία. Όμως ο γιος του, 25 χρονό παιδί, εξεζήτησε τον Κύριο και ήλπισε, λέει η Γραφή, στο Θεόν αυτού και δεν εστάθη όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέ προ αυτού. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν κάνει τίποτα χαριστικά, αλλά όλα εξαρτώνται στη ζωή μας από την καρδιά μας και ιδιαίτερα από το πόσο προσκολλημένος είναι ο άνθρωπος στο Λόγο του Θεού και στην παρουσία του Θεού. Διότι προσεκολήθη εις τον Κύριον, δεν απεμακρύνθη απόπισθεν αυτού, αλλά εφύλαξε τα σεντολάς αυτού και έτσι ο Κύριος ήταν μαζί του και εκατεβοδούτο όπου εξήρχετο. Και μάλιστα κυριάρχησε και επί όλων των εχθρών του γύρω από το Ισραήλ. Ένας άνθρωπος λοιπόν, τον οποίον ευλόγησε ιδιαίτερα ο Θεός, διότι σε αντίθεση με αυτά τα οποία γνώρισε και έζησε στο σπίτι του, την αποστασία, την απομάκρυση από τον Θεό, την ειδωλολατρία, την έλλειψη του φόβου του Θεού, αυτός ο άνθρωπος από νεαρός, τι ωραία καρδιά που είχε, από νεαρός έστρεψε το βλέμμα του στο Θεό, αγάπησε το Θεό, προσεκολήθη στον Θεό, ήλπισε στον Θεό και σ' όλη τη ζωή δεν απομακρύνθηκε από το Θεό. Και ο Θεός ήταν πάντοτε μαζί του. Και όταν ο Θεός είναι μαζί με έναν άνθρωπο, έστω και παιδί, το παιδί αυτό μεγαλουργεί, οικοδομείται, αυξάνει και απολαμβάνει ζώντας την παρουσία του Θεού και την ευλογία του Θεού. Δεν εξαρτάται δηλαδή η ευλογία του Θεού, η προκοπή του χριστιανού από τις ικανότητές του, τη δύναμή του ή την ισχύ του, αλλά εξαρτάται απολύτως και μόνο από τη σχέση του με το Θεό. Η σχέση μας με το Θεό, εάν είναι ευάρεστη εις Αυτόν, ανεξαρτήτως ηλικίας, ικανοτήτων, δυνατοτήτων, η σχέση μας με το Θεό προσδιορίζει την προκοπή μας στη ζωή αυτή, ιδιαιτέρως την πνευματική, αλλά όχι μόνο, γιατί όλα στη ζωή μας εξαρτώνται από την εύνοια και την ευμένεια του Θεού. Όλα, τα πάντα. Μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στη ζωή μας, δυσκολίες στη ζωή μας. Αντιθέτως μάλιστα, στη ζωή μας θα υπάρξουν και προβλήματα και δυσκολίες και δοκιμασίες θα επιτρέψει ο Θεός, θα φέρει ο Θεός στη ζωή μας και πειρασμούς ακόμη θα επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας για να δοκιμάσει και να δοκιμαστεί ο άνθρωπος εάν θα σταθεί όχι μόνο σε περίοδο ευημερίας και ευλογίας προσκεκολλημένος στον Κύριο, αλλά σε περίοδο και δοκιμασίας και πειρασμών, αν θα σταθεί προσκολλημένος στον Θεό, ώστε η ευλογία του Θεού να είναι πάντοτε εν δικαιοσύνη και όχι εν προσωποληψία. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος, για να τονίσει αυτό το οποίο θα έρχεται στη ζωή μας, λέγει είναι ανάγκη ακόμη και μέσα στην Εκκλησία να έρχονται τα σκάνδαλα και οι αιρέσεις, τα επιτρέπει ο Θεός και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην οικογένεια και μέσα στην προσωπική μας ζωή, επιτρέπει ο Θεός σκάνδαλα και αιρέσεις
γιατί θέλει ο Θεός να φανούν οι δόκιμοι. Και έτσι η Ασσυρία, ένα κράτος που τότε αύξανε και ενεδυναμούτο, και μάλιστα ο Θεός την απεκάλεσε «η ράβδος της οργής μου», εξηγέρθη και διέλυσε τις 10 φυλές του Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ, εξόρισε το λαό Ισραήλ εξαιτίας των παραβάσεών του και των αμαρτιών του, και έφερε στη γη του Ισραήλ Ασσύριους αλλά και από άλλους λαούς, οι οποίοι εφοβούντο το Θεό, γιατί ο Θεός μαρτυρούσε με κρίση το όνομά του, αλλά ελάτρευαν τους δικούς τους θεούς, και αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι Σαμαρίτες που έμειναν εκεί μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Εφοβούντο το Θεό αλλά λάτρευαν τους δικούς τους θεούς. Ήτανε σύμμικτο πλήθος από διάφορους λαούς και ελάχιστους Ισραηλίτες που απέμειναν από την εξορία στον τόπο αυτό. Μετά τη συντριβή του λαού Ισραήλ, ο Σενεχερίμ στράφη εναντίον του Εζεκία και του Ιούδα. Οι δυνάμεις του ήταν τεράστιες. Ο Εζεκίας, πιστός στο Θεό, ζήτησε βοήθεια από το Θεό. Και ο Θεός είχε κάνει χάρη, δίπλα στον Εζεκία υπήρχε και ο Ισαΐας ο προφήτης, ένας άνθρωπος του Θεού, όπου ένωσαν τις προσευχές τους, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ο βασιλιάς με την εξουσία του από το Θεό στο λαό Ισραήλ και ο προφήτης με την εξουσία του από το Θεό στα πνευματικά, ο βασιλιάς στα υλικά και ο Ισαΐας ο προφήτης στα πνευματικά, ένωσαν τις προσευχές τους και έγινε ένα θαύμα μοναδικό μέσα στον θεόπνευστο λόγο του Θεού στην Αγία Γραφή, όπου τον πόλεμο δεν τον έκανε ο Εζεκίας με τους Ασσυρίους, αλλά μία νύχτα, τη νύχτα όπου την επόμενη μέρα επέκειτο η τελευταία και τρομακτική επίθεση των Ασσυρίων που θα διέλυε τον Ιούδα, μέσα σε μία νύχτα ο Θεός έστειλε έναν άγγελο και σκότωσε 185.000 Ασσυρίους. Μοναδικό θαύμα, μοναδική επέμβαση, η οποία προήλθε από την πιστότητα του Εζεκία, αλλά ταυτόχρονα και από την ιδιαίτερη ενότητα που είχε ο Εζεκίας με τον Ισαΐα. Προσευχήθηκαν στο Θεό και ο Θεός επενέβη τρομακτικά, απόλυτα, άμεσα. Και αυτό βέβαια ο Κύριος μας το λέει ακόμη πιο καλά: αν δύο συμφωνήσουνε περί παντός πράγματος επί της γης και κάνουν αίτηση στον Πατέρα μου τον ουράνιο εν το ονόματί μου, εξάπαντος, χωρίς καμία εξαίρεση, ο Θεός θα ανταποκριθεί και θα ανταποδώσει, και μάλιστα πολύ καλύτερα, πολύ πιο ένδοξα από ότι αυτοί που προσεύχονταν, ζήτησαν ή σκέφτηκαν να ζητήσουν. Από τότε ο Εζεκίας έγινε γνωστός σε όλη τη γνωστή τότε οικουμένη, έγινε γνωστός και σε μια άλλη δύναμη ανερχομένη τότε, τους Βαβυλωνίους. Όλοι έστελαν δώρα, όλοι τον τιμούσαν, γιατί κατάλαβαν ότι ο Θεός ήταν μαζί του και γιατί κατάλαβαν ότι κάτι διαφορετικό και εξαιρετικό υπήρχε σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να μην πίστευαν ή να μην γνώριζαν τι ήταν, αλλά εννοούσαν, κατανοούσαν ότι κάτι διαφορετικό υπήρχε σε αυτόν τον άνθρωπο και σε αυτό το λαό. Γι' αυτό τους τιμούσαν, ώστε ο Θεός με τα κριτήρια της Παλαιάς Διαθήκης τον ευλόγησε σφόδρα τον Εζεκία, ώστε απέκτησε, μάλιστα λέει η Γραφή, ο Θεός έδωκε εις αυτόν περιουσίαν πολύν σφόδρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι και πάλι δεν θα έλθει σε δοκιμασία ο Εζεκίας, γιατί η εύνοια του Θεού προκαλείται από την προσκόλληση του ανθρώπου, την αφιέρωση του ανθρώπου στο Θεό κατά πάντα
και στα φυσικά και στα πνευματικά, αλλά ο Θεός ενδιαφέρεται όχι μόνο να έχει ο άνθρωπος του Θεού την εύνοια του Θεού, αλλά να έχει συνέχεια καλή και πιο ευλογημένη μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Θεός θέλει τη συνεχόμενη αύξηση της ευλογίας, δηλαδή τη συνεχόμενη αύξηση της δόξας του Θεού στη ζωή του λαού του και των ανθρώπων του. Δεν είναι μια στατική η ζωή του χριστιανού, με ευλόγησε δόξα το Θεό καλά είμαστε, αλλά είναι και θέλει ο Θεός να είναι μια συνεχόμενη που εξαρτάται από την αφιέρωση και την εξήτηση του ανθρώπου του Θεού και στη σχέση του με το Θεό και ιδιαιτέρως την προσοχή του στα λόγια του Θεού. Γι' αυτό και λέει η Γραφή, όταν ο γιος του βασιλιά της Βαβυλώνας, ο Μεροδάχ Βαλαδάν, άκουσε τη συντριβή των Ασσυρίων και μάλιστα με θαυμαστό τρόπο από άγγελο, και έχοντας η Βαβυλώνη κυρίαρχο αντίπαλο πολιτικό και στρατιωτικό στην οικουμένη τους Ασσυρίους, έστειλαν πρέσβεις στον Εζεκία να τον συγχαρούν όταν άκουσαν ότι μια φοβερή ασθένεια ήρθε σε αυτόν και θεραπεύθηκε. Γιατί πράγματι ο Θεός τον δοκίμασε και με μια αρρώστια πολύ μεγάλη, μάλιστα ενημέρωσε και τον Ισαΐα, τον προφήτη, να πάει να ενημερώσει τον Εζεκία ότι πρόκειται να πεθάνει, και ο Εζεκίας προσευχήθηκε και ο Θεός τον θεράπευσε. Και τον θεράπευσε και πάλι με θαυμαστό τρόπο. Οι ενέργειες, οι θαυμαστές του Θεού δεν σταματάνε στη ζωή του ανθρώπου του Θεού που μένει προσκολλημένος σε Αυτόν. Και για να τον βοηθήσει να πιστέψει ώστε αυτή η θεραπεία να πραγματοποιηθεί στη ζωή του, έκανε ακόμη ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Έστρεψε το ηλιακό ορολόγιο πίσω κατά 10 βαθμούς. Δηλαδή όχι μόνο σταμάτησε τον ήλιο, αλλά τον έστρεψε προς τα πίσω στη σχέση του με τη γη, ώστε βλέποντας αυτό το φοβερό θαύμα ο Εζεκίας πίστευσε και ο Θεός τον θεράπευσε. Γιατί διαπίστεως παίρνουμε τα πάντα. Και έτσι λοιπόν, ακούγοντας όλα αυτά οι οικουμένοι όλοι, ακόμη περισσότερο θαύμασε, ώστε οι βασιλιάδες των Βαβυλωνίων έστειλαν τον μέλλοντα διάδοχο, τον πρίγκιπα, τον διάδοχο, να τιμήσει με πολλά δώρα τον Εζεκία για δύο λόγους. Πρώτον, για να τον πείσουν τον Εζεκία να συμμαχήσει με τους Βαβυλωνίους, και δεύτερον να τον κολακεύσουν ώστε ένας τέτοιος σημαντικός άνθρωπος να είναι με το μέρος τους. Και λέει η Γραφή, και ο Θεός εγκατέλειπε εκείνες τις ώρες αυτόν για να τον δοκιμάσει, ώστε να γνωρίσει πάντα εν την καρδία του. Και έτσι ο Εζεκίας βρέθηκε μόνος του, χωρίς την χάρη του Θεού, τη βοήθεια του Θεού, να περάσει τη δοκιμασία αυτή, όπως άλλωστε είχε βρεθεί και μόνος του που πέρασε τη δοκιμασία της αρρώστιας, όπως είχε βρεθεί και μόνος του όταν πέρασε τη δοκιμασία του Σεναχερήμ, και όπως πάντοτε βρισκόμαστε μόνοι μας στην περίοδο της δοκιμασίας μας. Η ανταπόκριση όμως τώρα του Εζεκία δεν ήταν η αναμενόμενη στην καρδιά του Θεού. Όταν ο Θεός τον είχε επισκεφθεί για τη θεραπεία του, του είχε πει: «Άκουσα την προσευχή σου, είδα τα δάκρυά σου, γι' αυτό πρώτον θα προσθέσω εις τα σημέρα σου 15 χρόνια». Το άκουσε, χάρηκε.
Έδωσε πολύ μεγάλη σημασία, το πίστεψε. Αλλά είπε και κάτι άλλο που δεν του δώσε σημασία καθόλου. «Και θα ελευθερώσω εσένα και την πόλη αυτή εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας και θα υπερασπιστώ εγώ την πόλη αυτή». Δύο πράγματα του είπε. Το ένα που ήταν το ζωτικό για αυτόν, το άκουσε με προσοχή και το απίλαυσε. Το δεύτερο, δεν μπορώ να πω ότι το περιφρόνησε, αλλά δεν το έλαβε σοβαρά υπόψη. Δεν έλαβε σοβαρά υπόψη το Λόγο του Θεού που απευθύνθηκε σε αυτόν όταν απάντησε ο Θεός τις προσευχές του. Με αποτέλεσμα, όταν ήρθαν οι Βαβυλώνοι ζητώντας του συμμαχία, ενώ θα έπρεπε καταρχάς ο Εζεκίας, ενθυμούμενος τις υποσχέσεις του προφητικού λόγου του Θεού, να πει «δεν χρειάζομαι συμμαχίες εγώ», όπως μέχρι τώρα φύλαξε ο Θεός τον Ιούδα, τον Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ και μένα, έτσι θα συνεχίζει να με φυλάει. Δεν χρειάζομαι ανθρώπινη βοήθεια, ούτε ανθρώπινη συμμαχία. Δεν χρειάζομαι να έλθουν σε μένα σύμμαχοι, ούτε να πάω εγώ σε αυτούς. Και μάλιστα, άνθρωποι που είναι μακριά από το θέλημα του Θεού. Αφενός μεν λοιπόν δεν έδωσε σημασία στα λόγια του Θεού και στην οδηγία και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αφετέρου, καθώς τον τίμησαν, χάρηκε ο Εζεκίας. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι σήμερα αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, θέλει ο Θεός να ακούσουμε. Ποια είναι η αιτία της χαράς σου? Πάνε όλα καλά. Ποια είναι η αιτία της χαράς σου? Χάρηκε ιδιαίτερα ο Εζεκίας. Αλλά αυτή η χαρά δεν ήταν προερχόμενη από την εύνοια του Θεού, αλλά ήταν από την τιμή που έδωσα σε αυτόν ισχυρή φίλη και δυνάμεις. Βαβυλώνιοι, με αποτέλεσμα, αλλίωσαν τη συμπεριφορά του ευλογημένου Εζεκία ενώπιον του Θεού. Χάρηκε που τον τίμησαν άνθρωποι. Με αποτέλεσμα, αντί να δείχνει την αιτία της ευλογίας του, αντί να δοξάζει τον δοτήρα των αγαθών του, άρχισε να φανερώνει σε αυτούς τη δόξα του και την περιουσία του. Αντί να δείχνει αυτόν τον οποίον λάτρευσε ο Εζεκίας, ήλπισε, προσευχήθηκε και απόλαυσε τις ευλογίες του Θεού προς αυτόν, αυτός έδειξε τον εαυτό του και τα υπάρχοντά του. Λες και είναι αυτός η αιτία της ύψωσής του και λες και είναι αυτός η αιτία των πολλών υπαρχόντων του. Και ο Θεός δυσαρεστήθηκε. Λυπήθηκε ο Θεός. Και λυπάται ο Θεός όταν χαιρόμεθα, όχι τη χαρά του Κυρίου μας. Όταν καυχόμεθα, όχι εις τον Κύριον. Λυπάται ο Θεός. Και λυπάται όχι για τον εαυτό του, λυπάται γιατί καθώς είναι πιστός στο λόγο του και να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται, λυπάται γιατί θα διακοπεί η εύνοια του Θεού προς τον ευλογημένο και αγαπημένο δούλο του. Λυπάται γιατί δεν θα μπορεί
πράγμα το οποίο το θέλει, με πολύ χαρά το προσφέρει, να συνεχίζει να ευλογεί όλο και περισσότερο τον Εζεκία. Λυπάται ο Θεός. Λυπάται γιατί δεν θα μπορεί να συνεχίσει σε αυτόν τον ευλογημένον άνθρωπο. Δεν θα μπορεί να συνεχίσει να τον ευλογεί. Γι' αυτό και στη Καινή Διαθήκη μας φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε. Όχι για τον Θεό, αλλά για τον εαυτό σας. Και τον επισκέφθηκε ο Ισαΐας, τον ρώτησε τι έκανες εκεί και το αποκάλυψε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους χάρηκε επειδή του έφεραν δώρα, ότι είναι αυτοί που θα καταστρέψουν τελικά τον Ιούδα, την Ιερουσαλήμ και τον ναό. Και τότε λέει η Γραφή, «Εταπεινώθη ο Εζεκίας για την έπαρση της καρδίας αυτού». Κατάλαβε ότι η αιτία που χάρηκε για τις τιμές των Βαβυλωνίων ήταν η έπαρση της καρδίας του. «Επήρθη», λέει η Γραφή, «η καρδία αυτού, όθεν επήλθεν οργή επ' αυτών και επί τον Ιούδα και επί την Ιερουσαλήμ». Η περηφάνεια της καρδιάς του δημιουργήθηκε με τις τιμές των Βαβυλωνίων, λυπήθηκε ο Θεός, έφερε οργή, εσταμάτησε η εύνοια, όμως ο Εζεκίας το κατάλαβε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το κατάλαβε και ταπεινώθηκε αμέσως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ταπεινώθηκαν και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Με αποτέλεσμα, η οργή του Θεού δεν ήρθε σε αυτούς, δεν ήρθε στον Εζεκία, στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, όπου επήρθη η καρδία τους, αλλά ήρθε στη συνέχεια και ήρθε στη συνέχεια όχι γιατί επήρθη η καρδιά του Εζεκία, αλλά για τις δικές τους αμαρτίες και παραβάσεις και ανομίες. Δηλαδή ο Θεός έκανε χάρη την τελευταία στιγμή και εφύλαξε τον Εζεκία διατηρώντας την εύνοια του, όταν αυτός ταπεινώθηκε, επέστρεψε και προσεκολήθη πάλι στο Θεό. Και ο θάνατός του ήταν ένδοξος και οπωσδήποτε κέρδισε την εύνοια του Θεού και στη ζωή αυτή, αλλά και στη μέλουσα. Μία ζωή λοιπόν που ξεκίνησε με μεγάλη ευλογία, γιατί η καρδιά του ήταν πλήρως στραμμένη στο Θεό, προχώρησε με μεγαλύτερες και ιδιαίτερες ευλογίες την περίοδο των δοκιμασιών που ο Θεός έφερνε στον Εζεκία. Στο τέλος, από την πολλή ευλογία υπερηφανεύθηκε, αλλά δόξα στο Θεό την τελευταία στιγμή πρόλαβε, μετανόησε και επανήλθε η εύνοια του Θεού. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, η ζωή μας και η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Η εύνοια του Θεού που αποκαλύπτεται σε μας δεν σημαίνει ότι θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος. Θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος όταν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο Λόγο του Θεού, όταν φυλάττουμε τις εντολές του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού, όταν προσέχουμε τον προφητικό λόγο και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και ιδιαιτέρως όταν είμαστε έτοιμοι στα λάθη μας να μετανοούμε και να επιστρέφουμε μένοντες στερεοί
με πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου, τρέμοντες το Λόγο του Θεού, στερεεί στην παρουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν θέλει την τιμωρία μας. Λυπάται όταν διακόπτεται η εύνοιά του σε μας. Χαίρεται όταν επιστρέφουμε σε Αυτόν, γιατί Αυτός επιστρέφει με μεγαλύτερη και περισσότερη εύνοια. Ιδιαίτερα δε αδελφοί μου, τις έσχατες αυτές οι μέρες, η προσοχή μας, η αγρύπνια μας, αλλά ιδιαιτέρως η προσευχή μας πρέπει να είναι έντονη, με μεγάλη φροντίδα να εξετάζουμε και να δοκιμάζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, αλλά και να διακρίνουμε, να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας. Πού βρισκόμαστε? Να ζητάμε και φανέρωση από το Θεό των αδυναμιών και των λαθών μας, που πολλές φορές δεν τα κατανοούμε, γιατί η καρδιά μας φουσκώνει, χαίρεται, λυπώντας όμως το Πνεύμα το Άγιο. Εάν ο Ισαΐας, σταλμένος από το Θεό, δεν ερμήνευε στον Εζεκία το λάθος του, δεν θα το είχε καταλάβει ο Εζεκίας. Δεν θα είχε μετανοήσει, δεν θα είχε ταπεινωθεί, δεν θα είχε επιστρέψει η εύνοια του Θεού σε Αυτόν. Χρειαζόμαστε τον Θεό να μας αποκαλύπτει το Λόγο Του για να Τον φιλάμε. Τον Ιησού Χριστό να μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατούμε. Και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί και να μας αποκαλύπτει τον εαυτό μας, αλλά και τις βουλές του Θεού. Αμήν.